Είμαστε σήμερα εδώ για να ενώσουμε τη φωνή μας με τη δική σας φωνή που 30 μήνες τώρα δίνετε ένα μεγαλειώδη, έναν ηρωικό αγώνα, έναν αγώνα ο οποίος αποτελεί πραγματικό φάρο για τους εργαζόμενους όλης της Ελλάδας. Ο αγώνας για τη Λάρκο αποτελεί φάρο γιατί εμπνέει όλους τους εργαζόμενους απ' άκρη σ' άκρη στην Ελλάδα. Δίνει κουράγιο σ' όποιον μπαίνει στη μάχη, γιατί είναι ένας αγώνας δίκαιος για το ψωμί, τη ζωή, την αξιοπρέπεια. Και συνεπώς είναι αγώνας όλων των εργαζομένων, όλου του λαού. Ενώνουμε τη φωνή μας με τη δική σας φωνή, όπως το κάναμε από την πρώτη μέρα, για να μείνει η Λάρκο ανοιχτή, για να έχουν εργασία όλοι, για να μην γίνει καμιά έξωση από τον οικισμό, για να μην γίνει καμιά παραπέρα μείωση των αποδοχών, για να μην παγώσει τσιμινιέρα, να μην μαραζώσει ετούτες ο δεοτόπος. Επιστρέφουμε πίσω το άθλιο εκβιαστικό τελεσίγραφο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και των υπουργών της, της γνωστής Τρόικα, Σταϊκούρα, Χατζηδάκης, Κρέκα, που θέλουν να πετάξουν στο δρόμο τους εργαζόμενους της Λάρκο, να τους βγάλουν από τα σπίτια τους, να σταματήσουν τη λειτουργία, να την παραδώσουν, λέει, καθαρή από εργαζόμενους στο νέο επενδυτή. Οι εργαζόμενοι της Λάρκο όμως, που ξέρουν να παλεύουν μέσα στα καμίνια με τη σκουριά, έχουν στην κυριολεξία περάσει από φωτιά και σίδερο και δεν λυγίζουν. Ξέρουν να απορρίπτουν τους συμβιβασμούς. Ξέρουν να απορρίπτουν και τους εκβιασμούς. Έχουν μάθει να βλέπουν και να προσπερνάνε όλα τα εμπόδια που είναι μπροστά τους. Δεν υποκύπτουν, στέκονται όρθιοι, ενωμένοι μια γροθιά, γιατί έχουν το δίκιο με το μέρος τους. Και το δίκιο σήμερα είναι η πρόταση των εργαζομένων, που είναι και πρόταση του ΚΚΕ, να διασφαλιστεί η ενιαία συνολική παραγωγική λειτουργία της Λάρκο, να υπάρξει σχέδιο, χρονοδιάγραμμα επισκευής, εξυγχρονισμού, αύξησης της παραγωγής σε ένα ασφαλές περιβάλλον για όλους τους εργαζόμενους, να διασφαλιστούν όλες οι θέσεις εργασίας και η καταβολή του μισθού τους στο 100%. Τέλειωσαν τα ψέματα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για τη Λάρκο, που τις έστρωσαν βέβαια το χαλί όλοι οι προηγούμενοι από το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Τα ψέματα αποκαλύπτονται ένα-ένα. Τα αποκάλυψαν οι ίδιοι εργαζόμενοι. Αποκάλυψαν ποιος φταίει, γιατί η Λάρκο απαξιώθηκε ενώ θα μπορούσε να είχε εξυγχρονιστεί. Ποιος τελικά γέννησε χρέη την επιχείρηση, συκοφατώντας μάλιστα τους εργαζόμενους. Ποιος ευθύνεται για τα χρέη στη ΔΕΗ. Αν επιμένουμε να μιλάμε για το έγκλημα της Λάρκο, είναι γιατί αυτή δεν είναι μια οποιαδήποτε επιχείρηση. Είναι μια επιχείρηση στρατηγικής σημασίας. Η Λάρκο δεν είναι ένα σκουριασμένο βαρύδι, όπως λένε, αλλά ένα πραγματικό χρυσορυχείο. Είναι η μοναδική επιχείρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση που παράγει σιδηρονικέλιο, μάλιστα με τον πόλεμο στην Ουκρανία, που η τιμή έχει εκτοξευθεί, η κυβέρνηση έπρεπε να πάρει αμέσως μέτρα για την ενιαία λειτουργία, τον εξυγχρονισμό της, αλλά αντίθετα επιμένει στο εγκληματικό σχέδιο. Και γι' αυτό το χρυσορυχείο, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, κατέθεσε στη Βουλή ολοκληρωμένη πρόταση για το πώς μπορεί να εξασφαλιστεί η πλήρης λειτουργία, η ανάπτυξη, αλλά και να προστατεύονται οι εργαζόμενοι. Την πρόταση του ΚΚΕ την απόρριψαν τα άλλα κόμματα. Ενώνουμε τη φωνή μας με τους εργάτες της Λάρκο που αγωνίζονται κόντρα σε θεούς και δαίμονες για να μπορούν να δουλεύουν, για να πάρουν τα δεδουλευμένα τους,
για να μπορούν να γυρίζουν σόι στο σπίτι τους από το μεροκάματο, για να πάρουν όλα όσα δικαιούνται. Ενώνουμε τη φωνή μας με τις γυναίκες και τα παιδιά των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ, που έστησαν τη ζωή τους όπως πριν από αυτούς οι γονείς τους, εδώ στους οικισμούς, στα χωριά γύρω από τη ΛΑΡΚΟ, δίπλα στη σκουριά, αλλά που δεν τα βάζουν κάτω. Διεκδικούν το αυτονόητο, τη ζωή και το μέλλον τους στον τόπο τους. Ενώνουμε τη φωνή μας με ολόκληρους τους κατοίκους της περιοχής, με όλη την περιοχή, με τους επαγγελματίες, με τους αγρότες, γιατί ξέρουμε τι επιπτώσεις θα έχει το κλείσιμο της ΛΑΡΚΟ σε όλους αυτούς. Ενώνουμε τη φωνή μας με όλους τους εργαζόμενους από όλους τους κλάδους που είναι και σήμερα εδώ, αλλά και άλλους που όλα αυτά τα χρόνια εκδηλώνουν με κάθε τρόπο τη στήριξη στον αγώνα. Σας το λέμε καθαρά, μη δίνετε εμπιστοσύνη σε καμιά κυβέρνηση, μη δίνετε εμπιστοσύνη στα κόμματα της αστικής τάξης, του μεγάλου κεφαλαίου, των εκμεταλλευτών του μόχθου σας. Μόνο ο συντονισμένος, ο ενωμένος αγώνας σας, ο αγώνας όλων, μπορεί να εξασφαλίσει την υπεράσπιση των δικαιωμάτων σας, την πληρωμή των δεδουλευμένων, τη δουλειά σας, συνολικά μια καλύτερη ζωή. Καλή δύναμη και υγεία σε όλους και όλες. Καλούς κοινούς αγώνες. Είμαστε μαζί σας.